In news. Το συγκρότημα τη Τράπεζα Κύπρου πιστεύει στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών. Γι' αυτό και για περίπου δύο δεκαετίε λειτουργεί το δικό του εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο σήμερα λειτουργεί σε σύγχρονε εγκαταστάσει δίπλα από το The Sporting Club, πρώην Λαϊκή Sporting Center στο Γέρι. Δύο πράγματα συμβαίνουν στον κάθε συνάδελφο με την εισδοχή του στο συγκρότημα τη Τράπεζα Κύπρου. Το ένα είναι η μάθηση και το δεύτερο είναι η ανάπτυξη. Η συνεχή εξέλιξη είναι απαραίτητη για να προσθέτουμε αξία στου πελάτε μα, στου μετόχου μα. Και αν κάποιο δεν εξελίσσεται συνεχώ, γίνεται λιγότερο ανταγωνιστικό και βγαίνει εκτό παιχνιδιού. Είναι γι' αυτό το λόγο που το Τμήμα Μάθηση και Ανάπτυξη τη Τράπεζα Κύπρου σήμερα καλείται ε, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή να διαδραματίσει έναν πολύ στρατηγικό ρόλο. Η Τράπεζα Κύπρου έχει σαν στόχο κάθε μέρα να γίνεται καλύτερη. Άρα στο χώρο αυτό επισκέπτεται όλο το προσωπικό μας για την ανάπτυξη τους και την εκπαίδευση τους. Το γεγονός ότι έχουμε ένα δικό μας σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών τα τελευταία 21 χρόνια από το 1995 δείχνει επίσης την τεράστια ανεπένδυση που κάνει το συγκρότημα στα θέματα ανάπτυξης των ανθρώπων μας. Το εκπαιδευτικό μας κέντρο έχει στο σύνολο 15 αίθουσες εκπαίδευσης όπου συμπεριλαμβάνει αίθουσε σεμιναρίων, αίθουσε για εκπαίδευση σε ηλεκτρονικού υπολογιστέ και αίθουσε συναντήσεων. Επίση, έχουμε και κοιτώνε για τη φιλοξενία συναδέλφων που έρχονται στα σεμινάρια μα από τη Λεμεσό, από την Πάφο και από τη Λάρνακα. Οι τομεί του οποίου εκπαιδεύουμε για να πτήσουμε του ανθρώπου μα απορρέουν άμεσα από τη στρατηγική του συγκροτήματο και τι αξίε μα. Ο πρώτο πυλώνα τη στρατηγική μα αφορά την ποιοτική εξυπηρέτηση. Ο δεύτερος αφορά το σωστό δανεισμό. Η τράπεζα διαδραματίζει το ρόλο μου της αναλογή στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας με καινούριο δανεισμό. Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη διαχείριση κινδύνων και τη διαχείριση των ρίσκων. Ο τέταρτος πυλώνας είναι η διαχείριση των προβληματικών δανείων. Πέμπτο πυλώνα είναι η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που τα τελευταία χρόνια έχει είναι αυξημένε οι απαιτήσει όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργεί η τράπεζα. Απλά να αναφέρω ότι μέσα στο 2015 30% τη συνολική εκπαίδευση που είχαμε ε, διεξάγει αφορούσε θέματα κανονιστική συμμόρφωση. Ο, ο έκτο πυλώνα αφορά την αύξηση τη αποτελεσματικότητα μα μέσω τη απλοποίηση μέσον της των διαδικασιών μα μέσω αυτοματοποιήσεων και αξιοποίηση της ψηφιοποίηση. Για να υλοποιηθούν οι στρατηγικοί πυλώνε τη τράπεζα μα, είναι σημαντική η ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών μα, οι οποίοι με τη σειρά του θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του υπόλοιπου προσωπικού τη τράπεζα. Από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι και σήμερα, έχουμε εκπαιδευτεί σε θέματα ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού πέραν των 800 στελεχών. Επιδίωξή μα είναι να αξιοποιούμε τι πλέον σύγχρονε και αποτελεσματικέ μεθόδου εκπαίδευση. Πέραν τη παραδοσιακή εκπαίδευση στην τάξη, αξιοποιούμε μια σειρά μεθόδων και εργαλείων μάθηση. Τα σεμινάρια μα τα παραδοσιακά στην τάξη είναι εμπλουτισμένα με διαγνωστικά εργαλεία, ασκήσει, διασκεδαστικέ δραστηριότητε που κρατούν το ενδιαφέρον ζωντανό. Επίση, έχουμε τα τεχνικά σεμινάρια με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιωματικά σεμινάρια, μάθηση των χώρων εργασία και την εξατομικευμένη εκπαίδευση που την αξιοποιούμε στι περιπτώσει μετακινήσεως συναδέλφων και αλλάζουν καθήκοντα, όπω και για την εισδοχή νέων συναδέλφων. Η ανάπτυξη των ανθρώπων μα είναι στοχευμένη. Πέραν των αναγκών που από τη στρατηγική του συγκροτήματο, αξιοποιείται σειρά εργαλείων και συστημάτων αξιολόγηση, όπω είναι οι εσωτερικέ έρευνε που διεξάγονται και τα πορίσματά του αξιοποιούνται για το σχεδιασμό συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ε, παρεμβάσεων εντό του συγκροτήματο. Επίση, η εκπαίδευση δεν είναι αυτό ο σκοπό. Γίνεται για να διασφαλίσει ότι ο κόσμο μα έχει τι δεξιότητε και τι ικανότητε που απαιτούνται για να μπορέσει να υλοποιήσει τι στρατηγικέ προτεραιότητες του συγκροτημάτων.